Όμως σε μια δυναμική παρέμβαση προχωράει και η Ένωση Μεσσηνίας, κινούμενη μεθοδικά και εξασφαλίζοντας καλές τιμές. Και όταν λέμε καλές τιμές, η Ένωση Μεσσηνίας για την σταφίδα έχει φτάσει στο 1,7 ευρώ την περσινή σεζόν να κάνει η καθάριση και η τιμή αυτή, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η καλύτερη της τελευταίας 20ετίας, με ότι αυτό σηματοδοτεί για μια νέα προοπτική που μπορεί να υπάρξει στην καλλιέργεια. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, ο κ. Γιάννης Πάζιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε. Νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεστε αρκετά χαρούμενος με την έννοια του πώς έκλεισε η περσινή σεζόν σε επίπεδο τιμής. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε. 1,7. Ναι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, πέρα από τη συμφωνημένη τιμή που είχαμε με την Πανεγιάλιο Ένωση, με την οποία έχουμε μια στρατηγική συνεργασία από το 2013, πέρα από το 1,60, όπου ήταν η τιμή η οποία δόθηκε σε όλους τους παραγωγούς, αποφασίσαμε να κάνουμε παρέμβαση 10 λεπτά επιπλέον και η τιμή να κλείσει για την προηγούμενη περίοδο σε 1,7 ευρώ, που είναι και η μεγαλύτερη τιμή της τελευταίας 20ετίας. Αυτό ήταν μια στρατηγική επιλογή με δεδομένο. Για να το ξεκαθαρίσουμε και συγγνώμη που σας διακόπτω, η Ένωση είναι εκείνη η οποία προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση. Ακριβώς, γι' αυτό το διευκρινίζουμε και εμείς, ότι είναι μια απόφαση της Ένωσης Μεσσηνίας, πέρα από τη συμφωνημένη τιμή που είχαμε με την Πανεγιάλιο Ένωση, που έχουμε τη συνεργασία και την προμηθεύουμε το προϊόν μας, κάναμε παρέμβαση. Βασικός σκοπός και λόγος αυτής της παρέμβασης, πέρα από το αυτονόητο που είναι η στήριξη των σταφυδοπαραγωγών, είναι πως πάγιο αίτημα της Ένωσης Μεσσηνίας, αντανακλώντας βέβαια και τους σταφυδοπαραγωγούς, είναι το αίτημα αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας. Είναι τα κίνητρα για την αναμπέλωση. Πριν έρθω εκεί και μπω στο αίτημα και στα αιτήματα που έχετε. Ήταν απλά λέω το εξής, ναι. Ότι με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμα υλοποίηση του αιτήματος, δεν έχουν δοθεί ακόμα κίνητρα, γιατί έχουμε γυρασμένους σταφυδαμπελώνες, έτσι και ο συνεταιρισμός αποφάσισε σαν αντιστάθμισμα να δώσει από το υστέρημά του, γιατί σε όλους καταλαβαίνετε είναι γνωστά τα δεν προβλήματα. Δεν είναι καλές οι συνθήκες γενικά για τον αγροτικό τομέα. Θα κάνουμε παρέμβαση για να στηρίξουμε τους σταφυδοπαραγούς σε μια κρίσιμη περίοδο. Ωστόσο, θυμόμαστε όλοι ότι όχι πολλά χρόνια πριν, κύριε Πάζη, είχαμε την τιμή στα 0,5, στα 0,6, στα πολύ χαμηλά για την σταφίδα. Θα έλεγε κανείς ότι κάτι άλλαξε. Σίγουρα είναι και η συμφωνία με την Πανεγιάλιο, όμως είναι και πολλά περισσότερα που δείχνουν ότι μπορεί να διαμορφωθεί μια καλή συνθήκη για το προϊόν και να ξεφύγουμε και λίγο από τα καθιερωμένα της μονοκαλλιέργειας ελιάς. Ναι. Αυτό για μας είναι το στρατηγικό, όπως εύστοχα το διατυπώσατε. Υπάρχει ένα ζήτημα με τη μονοκαλλιέργεια. Οι προγονείς μας το είχαν λύσει έχοντας διαφορετικές καλλιέργειες, οπότε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τον κίνδυνο. Έτσι και εμείς, αυτό που λέμε εν ώψη και της νέας προγραμματικής περίοδου για τη νέα ΚΑΠ και τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους παραγωγούς, είναι να πάμε σε πολυλειτουργικά αγροκτήματα, τα οποία θα μπορούν ακριβώς να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς, που αυτό σημαίνει ότι οι χαμηλές τιμές των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα στο λάδι, πλέον και στην ελιά Καλαμών, αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα έχουν προκύψει και έχουν προκαλέσει στην τοπική οικονομία και στο αγροτικό εισόδημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορούμε να έχουμε εναλλακτικές πηγές εσόδων για τους αγρότες. Και αυτό το οποίο βέβαια υπάρχει σε έλλειψη είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα προϊόν όπως η μαύρη κορνηθιακή σταφίδα που δείχνεται, που είναι και η πρώτη απόπειρα τυποποίησης που κάνουμε πλέον. Ναι, πείτε μας λίγο και γι' αυτό, γιατί είναι μια τυποποίηση η οποία θα γίνει συγκεκριμένα, στοχευμένα γίνεται έτσι σε πρώτη φάση. Ακριβώς. Η στρατηγική επιλογή είναι η εξής. Με δεδομένο ότι η καλλιέργεια στον ομό έχει φτάσει τους 2.400 τόνους. Σκεφτείτε ότι 30 χρόνια πριν είχαμε 24.000 τόνους, σαν Μεσσηνία. Άρα αντιλαμβάνεστε τη συρρήκνωση και πώς αυτή τη στιγμή ένα προϊόν το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει εξαιρετική δυναμική βρίσκεται σε έλλειψη, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους πάντες. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε γυρασμένους σταφυδαμπελώνες. Είναι μια καλλιέργεια που έχει αυξημένες καλλιεργητικές φροντίδες και χρειάζεται μεράκι, το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχουν πολλοί παραγωγοί οι οποίοι να στηρίζονται στο εισόδημά τους με βάση τη σταφίδα. Είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα και αυτό είναι μειονέκτημα. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε και εμείς ουσιαστικά κίνητρα περισσότερα για να μπουν περισσότεροι παραγωγοί στην καλλιέργεια. Γιατί χωρίς παραγωγή δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Σκεφτείτε ότι πλέον όλη η Ελλάδα έχει 24.000 τόνους, δηλαδή όσους είχε η Μεσσηνία πριν 30 χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε τι συρρήκνωση έχει το προϊόν σε όλη τη χώρα. Το οποίο όμως είναι κατά 98% εξαγώγημο. Και αυτή τη στιγμή, έχοντας εντοπίσει εμείς εδώ στο Μεσσηνία και όχι μόνο ένα μεγάλο κενό, καθώς σε συζητήσεις που είχαμε με διάφορους που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, είτε αυτοί είναι εστιατόρια, είτε είναι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε είναι ζαχαροπλαστεία, είτε αρτοπία, δεν γνωρίζαν από πού προέρχεται η σταφίδα την οποία χρησιμοποιούσαν και την οποία οι έμποροι τους προσκόμιζαν. Έτσι κι εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία και την δική μας σταφίδα, εδώ τη μεσσηνιακή σταφίδα,
σε συνεργασία με την Πανεγιάλιο Ένωση την τυποποιούμε στα σήματα του συνεταιρισμού. Έχουμε βγάλει μια συσκευασία των 10 κιλών, θα βγάλουμε και μια συσκευασία των 250 γραμμαρίων σε σακουλάκι και φιλοδοξούμε το επόμενο διάστημα όλο αυτό το εγχείρημα μιας επώνυμης, πιστοποιημένης σταφίδας ντόπιας εδώ μεσίνιων παραγωγών να αγκαλιαστεί και από τους καταναλωτές και από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς να ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είναι η πρώτη εικόνα που συναντά ο κάθε τουρίστας ή ο κάθε επισκέπτης αυτής της πόλης, να έρχεται σε πρόσβαση με τα μεσηνιακά προϊόντα και με το μεσηνιακό καλάθι προϊόντων. Σε αυτό θεωρούμε ότι έχει περίοπτη θέση η σταφίδα μέσα σε όλα τα άλλα προϊόντα που έχει αυτός ο τόπος. Άρα θεωρούμε πως με μια στρατηγική και με μια πολύ ανταγωνιστική τιμή θα αγκαλιαστεί αυτό το εγχείρημα και από τα αρτοπία και από τα σαχαροπλαστεία, θα απευθυνθούμε και σε σούπερ μάρκετ και σε ξενοδοχεία και βέβαια σταδιακά θα φιλοδοξούμε να επεκταθούμε και εκτός Μεσσηνίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα επώνυμο προϊόν, πιστοποιημένο, συνεταιριστικό και το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα δώσει και ένα παραπάνω κίνητρο στους παραγωγούς για να τους ενθαρρύνει για αυτή την καλλιέργεια. Εμείς θα δούμε σε λίγο και τις δηλώσεις και του Προέδρου της Ένωσης Μεσσηνίας. Συνομιλούμε αυτή την ώρα μαζί σας. Ωστόσο, να πάω σε αυτό με το οποίο ξεκινήσατε ουσιαστικά και την τοποθέτησή σας, με το ζήτημα της αναδιάρθρωσης καλλιέργειας. Γιατί μοιάζει και αυτός να είναι ένας στρατηγικός στόχος για την Ένωση. Το θέμα είναι πόσο εύκολο μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για να δούμε και καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλέον στη Μεσσηνία, για να δούμε και αύξηση της παραγωγής και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Παράλληλα, όπως και η Σικική ευλόγως θέτει το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των σίκων, γιατί ακριβώς έχουμε γυρασμένους οικαιώνες, έτσι και εμείς, αντίστοιχα εδώ στο σκέλος της σταφίδας, δίνονται κίνητρα για αναμπέλωση στο κομμάτι της κατεύθυνσης του ίνου. Δυστυχώς δεν έχουν δοθεί στο σκέλος της σταφίδας. Η σταφίδα είναι ένα προϊόν το οποίο γνωρίζουμε όλοι, έχει τεράστια σημασία ιστορική για την περιοχή και για τη χώρα. Είναι το εθνικό μας προϊόν, προϋπήρχε της ελιάς εδώ στη Μεσσηνία, είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, όπως σας ανέφερα, είναι σε τρομερή ζήτηση, διότι έχει αναπτύξει μια φοβερή δυναμική, ιδιαίτερα στις εξωτερικές αγορές, σαν superfood, με φοβερές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο παραγωγός είναι την ανανέωση του σταφυδαμπελώνα του. Έχουμε γυρασμένους σταφυδαμπελώνες, άρα μη παραγωγικούς. Άρα δεν μπορούμε να πετύχουμε δυνατές ποσότητες. Για να δοθούν κίνητρα θα πρέπει να πάμε σε νέες φυτεύσεις, ούτως ώστε να δοθούν και κίνητρα σε νέους παραγωγούς να μπουν στην καλλιέργεια. Αυτό το διεκδικούμε και το επιδιώκουμε μέσα από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Εμείς εδώ στην Ένωση Μεσσηνίας έχουμε κάνει και μια απόπειρα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να εκπονήσουμε μια μελέτη. Έχουμε ζητήσει και την αρρωγή της περιφέρειας, ούτως ώστε ακριβώς να εντοπίσουμε τα κατάλληλα κίνητρα στο σκέλος και της σταφίδας και της ελιάς καλαμών. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε να κάνουμε ανακοινώσεις, γιατί χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων. Και ευχαριστούμε και εσάς και τον Best για τη δυνατότητα που μας δίνετε να προβάλλουμε αυτά τα αιτήματα. Και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή αναδιάρθρωση δεν υπάρχει, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να δώσουμε 10 λεπτά παραπάνω για να στηρίξουμε σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία τους σταφυδοπαραγωγούς. Είναι ένα ζήτημα πάγιο που πρέπει και η κυβέρνηση να το δει θετικά. Τώρα για να κλείσω, θα το δείξετε σίγουρα βέβαια και στη συνέχεια, απλά να ενημερώσω ότι οι φετινές τιμές έχουν διαμορφωθεί σε τιμή βάση το 1,5 ευρώ και ότι ξεκίνησε και το πρόγραμμα παραλαβής. Θα μας τα πείτε αναλυτικά σε λίγο στο ρεπορτάζ, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Οπότε να είστε καλά. Απλά ήθελα να, αφού τα δείξετε και στο ρεπορτάζ, εγώ απλά ήθελα να τονίσω ότι ο συνεταιρισμός ξεκίνησε ήδη τις διαδικασίες παραλαβής. Mm-hmm. Οι τιμές είναι στο 1,50 για όσους θέλουν καθάριση και στο 1,60 σε όσους δεν επιθυμούν καθάριση. Οπότε νομίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε ήδη από αύριο τις παραλαβές στα κέντρα παραλαβής, όπως θα παρουσιάσετε και εσείς συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.